Λοιπόν, η συντακτική ομάδα αναρωτιέται. Αχ, Θεέ μου, αυτό που τα ρίχνει στους άλλους πάντα. Όταν ήσουν στο Survivor, ικανοποίησες ποτέ τις σεξουαλικές ορμές? Όχι απαραίτητα. Μόνος μου εννοείται. Οτιδήποτε. Για σεξουαλικές ορμές λέει. Ναι. Ναι, και θα προσθέσω μόνος μου. Ναι. Άρα εντάξει, ναι. Ο άντρας ο ειλικρινής. Το λέει το μόνος του, γιατί είχαν ακουστεί πράγματα, όχι μόνο για τον Γιώργο, ότι γινόταν στο Survivor, οπότε φαντάζομαι γι' αυτό λες το μόνος. Όχι, κάποια στιγμή απλώς είχαμε φάει κρέας και μάλλον το αίμα κάτι έκανε στον οργανισμό μου και ξύπνησαν διάφορα ένστικτα και αναμνήσεις. Και πού γινόταν αυτό? Αυτό δεν γινόταν σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο. Ενώ, α, δεν υπήρχε συγκεκριμένο σημείο που πήγαινε. Συγκεκριμένος χώρος από την παραγωγή που σου έλεγε ότι όταν φας κρέας μπορείς να πας. Μπορεί να πήγαινε στο τρίτο Φίνικα δεξιά, ας πούμε. Σε κάποιον Φίνικα. Ο οποίος είχε εκεί πάνω, απαγορεύεται μην πηγαίνει. Τον είχατε μαρκάρει το Φίνικα και λέγατε αυτός είναι ο Φίνικας του Χρανιώτη. Φανταζόμασταν, νομίζω ότι πέρα στο βάθος ήταν. Τι φανταζόμασταν, ή ξέρατε ότι εκεί πάει ο Χρανιώτης και ξέρω, αυτό. Εγώ, όχι, εγώ τον θυμάμαι αυτόν τον Φίνικα. Και...